Μήνυμα ενάντια στην οπαδική βία απέστειλαν το περασμένο Σάββατο ο Άγιος Ιωάννης και ο Κεραυνός πριν την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική της ΒΕ. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο και με πρωτοβουλία του Αγίου Ιωάννη, τους ποδοσφαιριστές της ομάδας συνόδεψαν μικρά παιδιά που φορούσαν φανέλες διαφόρων ομάδων ελληνικών και ξένων, στέλνοντας το μήνυμα πως το ποδόσφαιρο μόνο ενώνει. Επίσης, οι ποδοσφαιριστές του Κεραυνού κρατούσαν πανό που έγραφε «Όχι άλλο Άλκη, όχι άλλο Μιχάλη, το ποδόσφαιρο δεν σκοτώνει, το ποδόσφαιρο μόνο ενώνει». Ήταν από τις πιο όμορφες εικόνες φέτος στα γήπεδα της ΕΠΣΗ, με τα μικρά παιδιά να δίνουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα πριν το παιχνίδι. Στο αγωνιστικό μέρος, ο Άγιος Ιωάννης ήταν καλύτερος και έχει αρκετές ευκαιρίες, καταφέροντας τελικά να προηγηθεί λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν μετά από ενέργεια του Καλέργη, ο Κώστας Τσαφαντάκης από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο αρχηγός του Αγίου Ιωάννη ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του, καθώς μετά τον γκολ είχε και ασίστ, με το 2-0 να σημειώνεται λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, όταν από δική του ενέργεια η μπάλα έφτασε στον Χαλκιαδάκη και εκείνος έβαλε τον γκολ. Το τέλος του αγώνα βρήκε τους πολυάριθμους φίλους του Αγίου Ιωάννη, που δημιούργησαν για ακόμη ένα παιχνίδι όμορφη ατμόσφαιρα να πανηγυρίζουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Για μία ακόμη φορά ο κόσμος της περιοχής μας αγκάλιασε και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό που έχουμε δημιουργήσει φαίνεται ότι έχει μία διάρκεια και εύχομαι και ευελπιστώ και στο μέλλον να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Στόχος της ομάδας του Αγίου Ιωάννη είναι να περνάει σε κάθε αγωνιστική ένα κοινωνικό μήνυμα. Έτσι και σήμερα εμείς βάλαμε ένα λιθαράκι κατά της βίας, περνώντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει. Ο αθλητισμός πρέπει να είναι γιορτή και όχι αιτία για διαμάχες και αψιμαχίες. Βρήκαμε δύο γκολ σε κομβικά σημεία και αυτό μας μας αλέφρανε τα πόδια και κάναμε και άλλες προσπάθειες για να βάλουμε γκολ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Όμως πιστεύω ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό για τη συνέχεια. Όπως επίσης ότι δεν δεχτήκαμε και γκολ πάλι. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Κεραυνού και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για άλλη μια φορά που ήρθε στο γήπεδο.